δούμε. Πρέπει να μπήκαμε. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε και το σημερινό live 14 Εντεκάτου 2023. Θα περιμένουμε να μπουν μέσα οι φίλοι μας, να κάνουμε και τη σημερινή ζωντανή μετάδοση, θα μοιραστούμε τις πληροφορίες, θα γράψετε τις ερωτήσεις σας, θα μιλήσουμε για τα δικά σας θέματα, θα μιλήσω και εγώ λίγο. Μια φορά το μήνα μου φαίνεται είναι εντάξει για να μπορούμε να μιλάμε και να έχουμε έτσι μια συχνότητα τέτοια. Λοιπόν, όπως πάντα θα σας πω ότι κάνουμε τις διαλέξεις στην οικία μου, ότι μπορείτε να πάρετε τα ηχητικά των διαλέξεων και επίσης τα μαθήματα, τα ατομικά που κάνουμε. Ο πρώτος κύκλος είναι για τους ανθρώπους που πρέπει και θέλουν να έρθουν, να πατήσουν γερά στα πόδια τους, να καταλάβουν το σκελετό, τη διαδικασία της ύπαρξής τους για να μπορούν να βγάζουν όλη τη λειτουργικότητα που έχουν από μέσα τους και έτσι να επιφέρουν έτσι αποτελέσματα στη ζωή τους και να πηγαίνουν μαζί με την ψυχική τους πορεία. Μόλις μπουν μέσα οι φίλοι μας, θα ξεκινήσω. Θυμηθείτε να γράψετε τις ερωτήσεις σας από κάτω ή κάποιο θέμα που θέλετε να μιλήσετε. Στη διάλεξη την Κυριακή μιλήσαμε για το πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας. Είπαμε πάρα πολλά ωραία πράγματα για το τι συμβαίνει μέσα μας και δημιουργούνται οι ασθένειες και τι πράγματα πρέπει να κάνουμε για να ισορροπήσουμε όλο αυτό το πράγμα έτσι που λέμε ασθένεια και μετά να καταλάβουμε για ποιο λόγο λοιπόν θέλουμε να θεραπευτούμε. Η έννοια της θεραπείας έχει πάονται μέσα της την νοημοσύνη της ασθένειας. Αυτή είναι η πραγματική θεραπεία. Μόλις δηλαδή συνειδητοποιήσουμε το μηχανισμό που μας κάνει και εμείς ασθενούμε. Μιλήσαμε για το πώς έχει σχέση η έννοια του να μπαίνουμε μέσα στο κέντρο μας για να επιφέρουμε τα ανάλογα αποτελέσματα ισορροπίας, ενδοσκόπησης, κάτω από ισορροπία, χαλάρωσης και ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για να μπορούμε να ερχόμαστε σε μια κατάσταση ουδετερότητας μέσα μας. Είχαμε πει φίλοι μου και στα παλιά, για όσους με παρακολουθάτε καιρό, βίντεο, ότι το σύμπαν είναι 50-50 από αυτό που λέμε σκοτάδι και φως ή καλύτερα θετικό ή αρνητική ενέργεια. Όμως, ακριβώς στη μέση, η έννοια της ουδετερότητας, επειδή έχει ακριβώς εκείνη την κατάσταση να μπορούμε να έχουμε βούληση, το 50-50 ακριβώς δηλαδή, έχει να κάνει με την έννοια της θετικής ενέργειας. Γι' αυτό λοιπόν, όπως λέμε, είναι ελάχιστα θετικό. Άρα, σε εισαγωγικά, όταν εμείς είμαστε στο αρνητικό, έχουμε μόνο 49,9 για να φτάσουμε στο θετικό. Που το πρώτο βήμα του θετικού είναι να μπούμε σε μια κατάσταση ουδετερότητας, αποτάφτισης. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουμε μετά και να δουλέψουμε μέσα από την αξίωση και των δύο πόλων και να αφαιθούμε να είμαστε ο αληθινός εαυτός μας. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η έννοια της ασθένειας προέρχεται τις περισσότερες φορές από την τριβή των διαφόρων ταχυτήτων του νου μας.
Έχουμε την τάση να διασπάται η ψυχή, να διασπάται ο νους, και όταν ο νους διασπάται και μέσα μας εμείς επιλέγουμε να είμαστε μόνο το ένα κομμάτι, γιατί με αυτό είμαστε ταυτισμένοι, έχει αυτή την ιδιότητα να παραμερίζουμε το υπόλοιπο κομμάτι, φίλοι μου. Και αυτό έχει να κάνει με την έννοια της ασθένειας. Είπαμε λοιπόν στη διάλεξη ότι η πραγματική ιδέα, η πραγματική φαντασία που εμείς συνεχώς έχουμε και επιθυμούμε τον εαυτό μας να είναι, έχει σίγουρη μια δόνηση ψηλή. Γιατί βλέπουμε τον εαυτό μας όπως εμείς νομίζουμε ότι πρέπει στη φαντασία μας, όπως εμείς νομίζουμε ότι μας αρέσει στη φαντασία μας, όπως εμείς θα επιθυμούσαμε να ήμασταν κάτω από τις δικές μας πεπιθήσεις, και όλο αυτό το πράγμα μας κάνει να φανταζόμαστε τον ιδανικό εαυτό μας. Από την άλλη όμως, όταν στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, δεν έχουμε δώσει και εκεί την απαιτούμενη αξία, κάνουμε τη μισή δουλειά. Λέω συνέχεια να μην ζητάτε, γιατί ο Θεός σας ακούει ακόμα και όταν δεν ζητάτε. Ο Θεός ξέρει ποιοι είστε ακόμα και όταν ζητάτε. Γιατί λέμε να μην ζητάτε? Όχι ότι άμα ζητήσετε θα γίνει κάτι, δεν θα γίνει. Επί την έννοια ότι είναι περιττό. Γιατί κάθε φορά που εσείς ζητάτε, πρέπει πρώτα να ξέρετε να έχετε αξιώσει το τώρα σας. Όταν δεν έχουμε αξιώσει το τώρα μας και ζητάμε πράγματα, σημαίνει ότι δεν εμπιστευόμαστε το μάθημα και απλά επειδή εμείς νομίζουμε το μάθημα πέρασε, καθόμαστε και ζητάμε να έρθει γρήγορα το επόμενο. Ακριβώς αυτό συμβαίνει, φίλοι μου, στους περισσότερους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να στηριχτούμε στο βήμα, αυτό που θα αφήσουμε πίσω για να πάμε μπροστά. Με την έννοια ότι εάν εμείς δεν δώσουμε αξία στην πραγματική κατάσταση που είμαστε και απλά ζητάμε να απελευθερωθούμε, ζητάμε να φύγουμε, ζητάμε να αναβαθμιστούμε, ζητάμε, τότε μοιάζουμε σαν αχάριστοι. Γιατί χωρίς να ζητήσουμε, αν απλά μάρουμε το μάθημα, θα μεταβούμε στο επόμενο επίπεδο. Αυτή η έννοια λοιπόν μέσα μας, της κατάκρισης του τώρα, δημιουργεί μια δόνηση χαμηλή. Και αυτή η έννοια της υπέρβασης και της ότι είμαστε πορεία στη φαντασία μας, μας δημιουργεί όποτε φανταζόμαστε μια δόνηση υψηλή. Φανταστείτε ένας άνθρωπος λοιπόν που δεν υπάρχει, που δεν έχει πάρει τη μύηση της εσωτερικής εργασίας, πώς συνεχόμενα τα βάζει με το περιβάλλον του και στη δική του τη φαντασία κοιμάται και βλέπει ωραία όνειρα. Γι' αυτό δεν θέλει να ξυπνήσει. Όμως κάθε φορά που ξυπνάει από τα ωραία του όνειρα, που αισθάνεται καλά, το συναίσθημά του εδώ πέρα στη φυσική του πραγματικότητα είναι χαμηλής δόνησης, αρνητικό. Μέσα του λοιπόν υπάρχουν δύο διαφορετικές ταχύτητες. Και αυτές δημιουργούν, φίλοι μου, την τριβή. Αυτές οι δύο διαφορετικές ταχύτητες κόβουν τον εαυτό σας στα δύο. Και η τριβή έρχεται να φέρει την ασθένεια. Γι' αυτό όταν δεν καταφέρετε να ενώσετε το τώρα σας, το είμαι, με το θέλω, με την ίδια αξία, χωρίς να απαξιώνετε το είμαι, κάνετε κακό στον εαυτό σας. Όταν θέλετε μόνο και μόνο για να φύγετε από κάπου, επειδή εσείς δεν το εκτιμάτε όπως πρέπει να το εκτιμήσετε. Έτσι λοιπόν κάθε φορά όταν μεγαλώνουμε και είμαστε παιδιά και ακόμα δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αξία μας, ζούμε με τα μέτρα των άλλων, είναι φυσικό πολλές φορές να πιέζουμε τον εαυτό μας, να μπούμε μέσα στα μέτρα της οικογένειας, στα μέτρα της κοινωνίας, στα μέτρα της θρησκείας και οτιδήποτε μέτρα θέλουμε να νιώσουμε ότι είμαστε μέσα για να μην νομίζουμε ότι είμαστε εκτός. Έτσι λοιπόν θέλουμε να μπούμε στην αγάπη και μαθαίνουμε να αγαπάμε όπως μας αγαπάει η μαμά μας και ο μπαμπά μας, ο μπαμπάς μας. Θέλουμε να μπούμε στη φιλία και μαθαίνουμε να κολλάμε και να μοιάζουμε στους φίλους μας. Βλέπετε, όλο αυτό το πράγμα έρχεται να μας δείξει ότι ξεκινάμε να μπαίνουμε στα μέτρα των άλλων για να δούμε μέσα από τους άλλους την πραγματικότητα των εαυτό μας. Όταν είμαστε νέοι όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αξία της διαφορετικότητας και έτσι πρέπει να μπούμε σε ένα σύνολο κι εμείς, να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε αυτά τα πράγματα στο μυαλό μας, πάντοτε το πρέπει, πάντοτε αυτή η επιθυμία έρχεται και μας φτιάχνει μια κατάκριση για τον εαυτό μας.
γιατί να μην είμαι έτσι, γιατί να μην είμαι αλλιώς, γιατί να μην έχω λεφτά, γιατί να μην μεγαλώσω έτσι, γιατί να μην είμαι όμορφος, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Όλοι έχουμε περάσει από τέτοια πράγματα στην ηλικία μας. Όταν λοιπόν από γενιά σε γενιά σε γενιά μαθαίνουμε αυτού του είδους τα πράγματα, να μπορούμε να μπαίνουμε στη συλλογικότητα, είναι γιατί μεγαλώναμε σαν κοπάδι. Ο άνθρωπος ζώο, ο άνθρωπος κοπάδι. Και πρέπει μέσα μας να συμβαίνουν αυτές οι ενέργειες. Τώρα που αρχίζουμε και εξατομικευόμαστε, αυτές οι ενέργειες φέρνουν συγκεκριμένες απαξιώσεις. Και κάθε φορά η απαξίωση του εαυτού μας για να μοιάζουμε με τους άλλους, φέρνει αυτή την τριβή μέσα μας. Όταν όμως δεχτούμε τον εαυτό μας και εναρμονίσουμε αυτές τις δύο πραγματικότητες, το μέσα και το έξω, τότε η τριβή ελαχιστοποιείται. Σταματάει, και όσο πιο μεγάλη είναι η τριβή, τόσο πιο μεγάλες ασθένειες βγάζουμε. Όσο πιο μικρή είναι η τριβή, τόσο μικρότερες ασθένειες βγάζουμε. Πρέπει λοιπόν με λίγα λόγια να δώσουμε αξία στο τώρα, αξία στο μέλλον, αξία στο παρελθόν. Αξία στο μέσα μας, αξία στο έξω μας. Όλο αυτό το πράγμα θα μας φέρει στην κατάσταση της ουδετερότητας. Γι' αυτό δώσαμε και εργαλεία πώς εμείς να μπορούμε, μόνο και μόνο που χαλαρώνουμε, μόνο και μόνο που μπαίνουμε στην ουδετερότητα, μόνο και μόνο που ξεκινάμε να αποταυτιζόμαστε, ότι και αυτό είναι μια θεραπεία. Γι' αυτό λοιπόν η έννοια των ξένων, ενώ των Άγγλων, με τη λέξη med, meditation, τη ρίζα med, medicine, medikit, med, έχει να κάνει λοιπόν με την έννοια ότι κάτι ξεκινάει, κάτι γίνεται ενδιάμεσο, κάτι αρχίζει και έρχεται, κάτι αρχίζει και εκείνη την ώρα μπαίνει σε μια κατάσταση ροής. Και μας με τη λέξη που λέμε διαλογισμός, καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές και εμείς μπαίνουμε στο λογισμό, έτσι, του ολικού νου μας. Κάθε φορά λοιπόν που τα παιδιά διαλογίζονται συνεχόμενα, γιατί είναι συνεχόμενα κάτω από το κανάλι και τα βλέπετε πως τρέχουν χαρούμενα. Έτσι λοιπόν και οι άνθρωποι, ο καθένας διαλογίζεται με τον δικό του τρόπο. Άλλοι απλά κλείνουν τα μάτια, άλλοι κάνουν μερικές βασικές πρακτικές αναπνοής, άλλοι ζωγραφίζουν, άλλοι τρέχουν, άλλοι τραγουδούν. Ο καθένας λοιπόν έχει την έννοια να κάνει αυτό που του αρέσει περισσότερο, ώστε να νιώθει ότι ανεβαίνει την ενέργεια στο τώρα. Κάθε φορά λοιπόν εσείς όταν ανεβάζετε την ενέργειά σας στο τώρα, ασχέτως το πώς το χρησιμοποιείτε, είναι μια κατάσταση να νιώθετε καλά. Αυτή η κατάσταση λοιπόν να νιώθετε καλά, σας κάνει να ανεβάζετε την αυτοπεποίθηση. Γιατί κάθε φορά που γελάτε, κάθε φορά περνάτε καλά, γι' αυτό σας λέω ακολουθάτε τον ενθουσιασμό σας, ακολουθάτε τη μέγιστη δόνηση για μια στιγμή, να είστε ειλικρινείς με ποιος είναι ο ενθουσιασμός σας και να μην τον έτσι μπερδεύετε, τον βαφτίζετε κάτι ενθουσιασμό, να τον βαφτίζετε κάτι έρωτα, ενώ πραγματικά δεν είναι και κρύβεται κάποιο άγχος. Σας κάνει να διαλέγετε κάθε φορά την καλύτερη κατάστασή σας. Αυτό σας βοηθάει να έχετε παραπάνω αυτοπεποίθηση. Και η παραπάνω αυτοπεποίθηση σημαίνει ότι επιτρέπετε στον εαυτό σας να χαίρεστε παραπάνω. Γι' αυτό μιλήσαμε έτσι για τα τρία μέρη, ενθουσιασμό, αυτοπεποίθηση και το γέλιο, τη χαρά. Αυτά τα τρία λοιπόν, από όπου και να ξεκινήσετε, από όπου κάθε φορά, γι' αυτό σας λέω, κάντε το πιο εύκολο. Ποιο είναι το πιο εύκολο? Αυτό που σας αρέσει κάθε φορά. Θα σας βάζει σε μια κατάσταση σιγά σιγά να μεγαλώσει αυτοπεποίθηση. Γιατί θα γελάτε, γιατί θα είστε σε υψηλή δόνηση, γιατί θα κάνετε αυτό που αγαπάτε. Έτσι θα πείτε η ζωή είναι ωραία. Ενώ όταν είστε στο κλάμα, στη βίτσα συνέχεια, δεν σας αρέσει η ζωή. Και έτσι μπορεί να πέσει αυτοπεποίθηση, να δημιουργήσετε κατάκριση. Γι' αυτό λοιπόν είναι ωραίο πράγμα να αφινόμαστε να κάνουμε πάντα αυτό που μας αρέσει εκείνη την ώρα που νιώθουμε ότι ανεβάζουμε ενέργεια. Τα μαθήματα θα έρθουν. Δεν πρόκειται να φύγουν. Οπότε δεν βάζουμε προσδοκίες για το επειδή εμείς κάνουμε αυτό που μας αρέσει, σώνει και καλά αυτό είναι και ξέρουμε το μάθημα. Γιατί πολλές φορές, φίλοι μου, θα δείτε ότι αυτό που σας αρέσει είναι το καρότο που χρησιμοποιεί ο ανώτερος εαυτός σας για να κουνηθεί ο γάιδαρος. Αν λοιπόν σας δώσει κάτι να σας γυαλίζει σαν μικρά παιδιά, δεν θα σας τραβήξει την προσοχή σας. Και πολλές φορές ο ενθουσιασμός σας είναι για να γίνει ένα ξεκίνημα που θα σας πάει κάπου αλλού. Είμαι στον ίδιο τον ενθουσιασμό σας, θα βγει και ένα μάθημα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν πολλές φορές ζητάτε, τι είχαμε πει και στην προηγούμενη διάλεξη, πώς να φτιάξετε τη ζωή σας και να γίνετε εσείς οι συγγραφείς, θα πρέπει να ζητάτε βάση της εξέλιξής σας. Αν δεν ζητάτε βάση της εξέλιξής σας, απλά
θα ζητάτε πράγματα που θα είναι έξω από την εξέλιξή σας και δεν θα γίνουν ποτέ. Αν όμως εσείς βάζετε και το μάθημα σε αυτά που ζητάτε, πάνω από ότι έχετε αυτογνωσία τι σας λείπει, που είστε ανισόρροποι, τότε δεν θα θέλετε μόνο να περάσετε καλά, γιατί όποιος και να ζητήσει θα πει θέλω εκείνο, θέλω εκείνο, θέλω εκείνο, θέλω εκείνο, θέλω εκείνο, και όλα θα είναι σαν να έρθει και να μην κάνει τίποτα στη ζωή του. Γιατί δεν τα έχει όλα. Του ήρθε αυτό που ζήτησε. Όμως δεν πάει έτσι. Εδώ έχουμε μια εξέλιξη, έχουμε ανισορροπίες και όλα τείνουν προς την εντροπία. Οπότε αυτό που λέτε κάρμα είναι η δράση που συνεχόμενα φέρνει την αντίδραση και έρχεται σε μια ισορροπία σιγά σιγά. Έτσι λοιπόν εμείς αυτή την ισορροπία τη λέμε κεντράρισμα. Γι' αυτό κάθε φορά εμείς τι έχουμε, βοηθώ το κάρμα που είναι η ίδια η αντίδραση της δράσης μας, ώστε να έρθουν τα πράγματα και να έρθουν ισορροπία, να έρθει μια ισορροπία μέσα μας σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό λοιπόν στην πραγματικότητα δεν είναι το κάρμα ότι σβήνεται και δεν σβήνεται, είναι ένας νόμος ισορροπίας. Γι' αυτό κάθε φορά λοιπόν που εμείς τι κάνουμε, ισορροπούμε καλύτερα, μετατρέπουμε τις ενέργειες. Όταν λέμε λοιπόν δεν κάνουμε κάρμα, τι κάνουμε, ζούμε πιο ισορροπημένοι και έτσι φέρνουμε λιγότερη ανισορροπία στον εαυτό μας. Και η ανισορροπία, τι είπαμε ότι είναι, διαχωρισμός, τριβή, πόνος. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε την έννοια το να καταλάβουμε τι είναι το κάρμα, τι είναι η διαίρεση της ψυχής, πώς διαιρείται συνέχεια ο εαυτός μας, θα καταλάβουμε ότι επειδή πραγματικά όταν θέλουμε να δώσουμε στον άλλον συγκεκριμένες βοήθειες και ενορατικά να δούμε την ενέργειά του, αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι τη δική του ανισορροπία. Για να δούμε πόσο απέχει από το κέντρο του και να του εξηγήσουμε ενεργειακά πάνω κάτω τα μαθήματα που θα έλξει. Τα μαθήματα μπορεί να έρθουν αναλόγως τα σενάρια και τις πεποιθήσεις, έτσι που ο καθένας συγχρονίζεται μαζί. Αλλά σαν ενέργεια είναι βασικό να καταλάβουμε ότι όλο το κάρμα έρχεται από τις ανισορροπίες. Και οι άνθρωποι, επειδή στην πραγματικότητα κοιμούνται, έχουν εστιάσει στη διαίρεση του εαυτού τους πολλές φορές, δεν καταλαβαίνουν τη δύναμή τους, όλο το κάρμα, το περισσότερο, έρχεται υποσυνείδητα, γιατί δυστυχώς οι υποσυνείδητες, όπως ονομάζουμε εμείς, καταστάσεις του εαυτού μας, του εαυτού μας, έχουν τις διάφορες ανισορροπίες μέσα. Γι' αυτό απαιτείται μια αυτογνωσία, να μπει το συνειδητό στο υποσυνείδητο, για να καταλάβουμε πραγματικά τι μας γίνεται ανά στιγμή και έτσι να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε πράγματα και ενέργειες που καθώς είμαστε στη λύθη, στην ταύτιση, στο πάθος, εκείνη την ώρα δεν μπορούμε να συλλάβουμε. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε την αίσθηση της αυτογνωσίας για να μπορούμε να ζητάμε και να εισακουγόμαστε με τον τρόπο που θέλουμε. Αλλιώς θα είμαστε σε κακομαθημένα παιδιά να ζητάμε, χωρίς να θέλουμε να πάρουμε το μάθημα και αυτό δεν γίνεται. Οπότε όταν είμαι αυτογνωσία χρειάζεται μια ειλικρίνεια και μια εξέταση μέσα από ένα κέντρο ισορροπίας που το βρίσκουμε κάθε φορά όταν απέχουμε από την ταύτιση. Ένα κέντρο ισορροπίας συναισθημάτων, ένα κέντρο ισορροπίας νόησης και φυσικά μετά ένα κέντρο ισορροπίας στο σώμα μας, καθώς πρέπει να ακούμε τους βιολογικούς μας, φυσικούς μας ρυθμούς, επειδή λόγω της κοινωνίας οι περισσότεροι άνθρωποι για να φαίνονται normal έχουν ξεχάσει να είναι φυσικοί. Γιατί έχουν μπερδέψει το normal με το φυσικό. Ή βαφτίσανε το φυσικό normal. Και έτσι λοιπόν όλοι πάμε να είμαστε normal για να ανήκουμε στο normal και να μην μας λένε ότι είμαστε περίεργοι. Όμως έτσι ξεχάσαμε λίγο-λίγο τη φυσική ροή μας. Οι άνθρωποι λοιπόν συνεχόμενα βιάζουν τον εαυτό τους χωρίς να το καταλαβαίνουν. Βιάζουν το σώμα τους για να φαίνονται ομορφότεροι. Βιάζουν, εσείς οι γυναίκες θα ξέρετε καλύτερα πώς βιάζετε το σώμα σας. Έτσι, βιάζουν τα συναισθήματά τους για να φαίνονται πιο δυνατοί. Βιάζουν την νόησή τους γιατί είναι μέσα στο πρέπει. Και συνεχόμενα βιάζουν τις ορμές τους γιατί δεν αφήνονται να είναι αληθινοί. Και αυτό το λένε πολιτισμό. Μόνο που έχουμε χάσει τη φυσικότητα. Πολιτισμός είναι να μπορείς να καταλάβεις ακριβώς την αίσθηση και να βοηθάς τη φυσικότητα εκεί που της λείπει. Όχι να γίνεσαι παραφυσικός. Αυτός λοιπόν ο επεξελιτικός πολιτισμός που έχουμε σαν ανθρωπότητα φτιάξει εδώ και χιλιάδες χρόνια μας έχει κάνει λοιπόν να φύγουμε από τις φυσικές ορμές, από τους φυσικούς βιορυθμούς. Κάθε άνθρωπος όταν γεννιέται λοιπόν ξεκινάει και μπαίνει μέσα το πρώτο πράγμα στη φύση που λέμε. Και έτσι υπάρχουν φυσικοί βιορυθμοί.
Έχει μερικά άστρα από πάνω και οι ενέργειες γειωμένες των άστρων από κάτω είναι τα πετρώματα. Οπότε και στη μέση είναι το DNA. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα μέσα μας παίζουν ανώτερες ή κατώτερες σχέσεις, έτσι, γιατί και εμείς τι είμαστε, φτιαγμένοι από αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν έχουμε τα αστρικά που έρχονται από πάνω, έχουμε τη φυσική ροή της γης που έρχεται από κάτω, την ενέργεια λοιπόν των πετρωμάτων που αντανακλούν μέσα μας, την ενέργεια των άστρων που αντανακλάει μέσα μας. Όλα αυτά έχουν μπει σε ένα μοτίβο λοιπόν στη φυσική πραγματικότητα και εμείς είμαστε κύτταρα της γης. Αν θέλουμε λοιπόν εμείς να νιώσουμε μια θεραπεία της γης, μια θεραπεία του κόσμου, μια θεραπεία δικιά μας, πρέπει να δούμε λοιπόν ποια πράγματα είναι αυτά που μας κάνουν και αντιστεκόμαστε στη ροή, στην ενέργεια. Και έτσι να γίνουμε λοιπόν πιο φυσικοί. Αφού λοιπόν εναρμονίσουμε όλα τα σώματά μας, θα έρχεται ένα κανάλι ενέργειας που μέσα μας λοιπόν θα μπορούμε να καταλάβουμε τόσα πολλά πράγματα, γιατί θα δουλεύει πιο όλικος ο νους, πιο όλικο το σώμα, θα ξεκουραζόμαστε λιγότερο, γιατί δεν θα σπαταλάμε τόση ενέργεια στην αντίσταση. Ο νους θα αρχίσει να ξυπνάει του ανθρώπου, γιατί ήταν τόσο πολύ στη λύθη, γιατί κάθε φορά όταν λέμε λύθη εννοούμε η απώλεια της δύναμης, η ασθένεια δηλαδή, γι' αυτό λόγω αντίστασης. Οτιδήποτε λοιπόν κουράζεται έχει την τάση να χαλαρώνει για να κοιμηθεί. Γι' αυτό λοιπόν φίλοι μου πρέπει να καταλάβετε ότι όσο πιο αντιστατικοί είσαστε, τόσο πιο κουρασμένοι από τη ζωή θα είστε. Γι' αυτό βλέπετε πόσο κούραση έχει η ζωή σας, για να μπορούμε να κουνηθούμε, να κάνουμε κάτι, να επαναστατήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν όταν εμείς είμαστε κουρασμένοι και δεν μπορούμε, έρχεται η φύση να μας το κάνει λοιπόν αυτό. Αυτούς τους καιρούς είναι η ώρα, λέει φίλε, αρκετά ξεκουράστηκες, τώρα είναι η ώρα να χωρίσεις, τώρα είναι η ώρα να επαναστατήσεις, τώρα είναι η ώρα να ξεσηκωθείς, τώρα είναι η ώρα να αφυπνιστείς, τώρα είναι η ώρα να αλλάξεις επάγγελμα, τώρα είναι η ώρα για όλα, σου λέει. Γιατί και να μην το κάνεις θα νιώθεις τόσο πολύ άσχημα που θα είναι χειρότερο από την ξεκούραση. Και έτσι λοιπόν όλοι είναι σαν να τους σηκώνεις από το κρεβάτι, γιατί ήρθε η ώρα, έτσι, μερικοί να αλλάξουν πλευρό, άλλοι να σηκωθούν, άλλοι να τεντωθούν, αλλά να φύγουν από την ίδια στάση που ήταν πριν. Θέλω να μιλήσω για την έννοια της διαίρεσης της ψυχής. Ένα λίγο πιο εσωτερικό θέμα για να καταλάβετε πάλι σχετικά μερικά πράγματα, μερικές αλήθειες μέσα από όλη την παραπληροφόρηση που υπάρχει, για να συλλάβουμε λοιπόν τον εαυτό μας πώς εμείς κάθε φορά που πέφτουμε, θα λέγαμε, σε ένα πάθος, σε μια εστίαση ενός κομματιού του εαυτού μας, ελαττωνόμαστε, έχουμε πει. Έτσι μέσα μας κάθε φορά που εμείς δουλεύουμε σε χαμηλές δονήσεις, δημιουργούμε χαμηλών δονήσεων εαυτούς, όταν λειτουργούμε σε ψηλές δονήσεις, υψηλών δονήσεων εαυτούς. Παράλληλες πραγματικότητες μέσα μας. Κάθε φορά που έχουμε το κάρμα, δηλαδή, τι γίνεται? Το κάρμα λοιπόν, για να μας φέρει σε ισορροπία, αναγκαστικά λοιπόν μας κάνει, όταν δεν εκτιμάμε κάτι και δεν έχουμε τη σωστή αντίληψη μέσα μας, να διαιρούμε τον εαυτό μας για να μάθουμε καλά την κόλαση, δηλαδή τα αντίθετα, τον παράδεισο, και να εκτιμήσουμε τα πράγματα όπως πρέπει και πώς δουλεύει η έννοια της διαδικότητας. Έτσι λοιπόν αυτή η ισορροπία, η ουδετερότητα που ψάχνουμε, το κάρμα συνεχόμενα δουλεύει προς αυτή την εντροπική κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές η ψυχή διαιρείται όταν εμείς δεν έχουμε κάνει σωστές, σε εισαγωγικά, ηθικές επιλογές, και οι ενέργειες που έχουμε μοιράσει στον κόσμο έχουν φέρει τέτοια καταστροφή που όμως εμείς δεν την καταλαβαίνουμε. Ο άνθρωπος δηλαδή τώρα είναι ασυνείδητος στην ενέργεια που πράττει, στις πράξεις. Δηλαδή πολλές φορές δεν καταλαβαίνει, επειδή όλες οι ενέργειες είναι ένας κύκλος, δεν καταλαβαίνει αυτό που κάνει, πώς θα του γυρίσει μετά. Και έτσι λοιπόν, επειδή δεν είναι ενορατικός να μπορεί να δει την ενέργεια πώς πραγματικά θα πάει, θα χτυπήσει, ας το πούμε έτσι, και θα ξαναγυρίσει, δεν ξέρει ότι αυτά τα πράγματα θα τα πληρώσει. Έτσι, τα έχει ακούσει, αλλά δεν μπορεί να τα συλλάβει, να τα συνειδητοποιήσει. Έτσι λοιπόν, καταλάβετε φίλοι μου ότι όταν λέμε κάρμα, στην πραγματικότητα είναι όταν εμείς έχουμε μια ανισορροπία μέσα μας, μια κλίση από το κέντρο προς τη μία πλευρά, θα λέγαμε, είτε κατακρίνουμε κάτι και εμείς νομίζουμε ότι είναι δίκαιο, είτε χίλια δύο πράγματα, αυτόματα κάθε φορά δημιουργείται ο άλλος πόλος. Έτσι λοιπόν κάθε φορά που εσείς κάνετε μια ζωή και δεν έχετε μάθει τον νόμο της οικονομίας, εκεί που σπαταλάτε ενέργεια, θα λέγαμε για να σας βοηθήσει να καταλάβετε και να την εκτιμήσετε εκεί που σπαταλάτε, στην επόμενη ζωή, σε μια άλλη φάση της ζωής σας, θα σας δείξει τον αντίθετο πόλο. Όταν λέμε λοιπόν μάχηρα αν έδωσες, μάχηρα θα λάβεις, εννοούμε κραδασμικά
δονητικά, σαν συχνότητα τη δόνηση, τα σενάρια μπορεί να διαφέρουν πάρα πολύ. Η έννοια λοιπόν της διαίρεσης του εαυτού μας είναι για να καταλάβουμε όταν εμείς είμαστε σε ανισορροπία, όταν βγάζουμε έναν εαυτό, παραδείγματος χάρη, θυμωμένο, τα εφτάθανα αμαρτήματα που λέμε, λαγνία, το ένα το άλλο, τα δημιουργεί δηλαδή η ίδια η ψυχή μας σαν ιδιώτες, για να μπορέσει μέσα από αυτά να καταλάβει την αντίθεση των αρετών και των κακιών, των ψηλών και χαμηλών δονήσεων. Γιατί μόνο όταν εσύ θες να καταλάβεις, έτσι, ολικά την ενέργεια, θα πρέπει να τη σπάσεις στα δύο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν, φίλοι μου, εμείς περνάμε σε μια κατάσταση να μιλήσουμε για την πιο ολική κατάσταση της ψυχής μας. Κάθε φορά αυτό που λέμε σάρκωση και εμείς δεν είμαστε σε μια κατάσταση ισορροπίας, αλλά έχουμε πάρει μια πιο εντροπική κατάσταση, φέρνουμε μεγάλη, θα λέγαμε, ανισορροπία ενεργειών μέσα σε αυτό το συγκρότημα, θα λέγαμε, που ζει σε μια άλλη διάσταση που λέμε η ψυχή μας, η ολική. Όλων των εσαρκώσεων, όπως έχουμε δει εδώ την ψυχή αυτή, που είναι όλων των παράλληλων εαυτών μέσα μας και συχνοτήτων. Άρα, όπως σας είπα ότι κάνουμε εμείς μέσα μας, με τα διάφορα εγώ μας που τα δημιουργούμε συνέχεια, για να μάθουμε την αίσθηση της διτότητας και έτσι να καταλάβουμε καλύτερα την ενέργεια και από τις δύο επεκτάσεις στους δύο πόλους, αφού ήδη διαχωριστεί το μυαλό μας και η συνείδησή μας, έχει ακριβώς συμβαίνει ο διαχωρισμός στην ψυχή. Πολλές φορές λοιπόν, τι γίνεται, σπάει, θα λέγαμε, σε διάφορες εσαρκώσεις, που αυτές οι διάφορες εσαρκώσεις είναι, όταν θέλει να πάρει την αίσθηση της ισορροπίας, χαμηλών δονήσεων, όπως παραδείγματος χάρη είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει, που έχει πολλή εξουσία και έχει κάνει πολύ κακό, θα λέγαμε, χωρίς να έχει καταλάβει ακριβώς τι κάνει. Παραδείγματος χάρη, όπως αυτόν που λέμε Χίτλερ, όπως αυτός που λέμε, ξέρω εγώ, έτσι, Τσέκις Χάν, όπως αυτούς που λέμε μερικούς ανθρώπους που έχουμε ονομάσει στην ιστορία αρνητικούς, γιατί μέσα από την τεράστια δύναμη που είχαν, επιφέρανε έτσι αρνητικά αποτελέσματα που για αυτούς ήταν δίκαια, για αυτούς ήταν καλό για το κράτος, για αυτούς ήταν, εν πάση περιπτώσει, στις πεποιθήσεις και μέσα στις συνωμοσίες που μπλέκανε. Γι' αυτό λέμε ότι κάθε φορά ένας άνθρωπος που έχει την κατάσταση της αφύπνισης, της φώτισης, δεν μπλέκει με τέτοιες καταστάσεις, ακριβώς για να μην δημιουργήσει κάρμα. Κοιτάμε λοιπόν να κάνουμε τα πράγματα, γιατί δεν είναι κακό να πεις, γιατί δεν πάει να γίνεις πολιτικός στα μάτια, ξέρω εγώ, να γίνεις το ένα, να γίνεις το άλλο, γιατί θα πρέπει να συμπεριφερθώ ανάλογα για το καλό, παραδείγματος χάρη, των ανθρώπων που με εξελέξανε, των ανθρώπων που, της Ελλάδας, του κράτους, έτσι, παύλα της ανθρωπότητας, αλλά επειδή η ανθρωπότητα είναι διασπασμένη, θα πρέπει να κοιτάξω τα συμφέροντά μου. Αυτό θα με κάνει να κρίνω υπέρ, θα λέγαμε, τα συμφέροντα των δικών μου ανθρώπων, παρόλα αυτά όμως οι ενέργειες μπορούν να καταστρέφουν άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν κάθε αφυπνισμένος δεν θέλει να εμπλακεί με τέτοιου είδους πράγματα σε εισαγωγικά και να παίρνει την ευθύνη των άλλων ανθρώπων, ακριβώς για να μην δημιουργεί, έτσι, αυτό το κάρμα. Όμως οι ψυχές που ακόμα που έχουν να παίξουν συγκεκριμένα θέματα, έτσι, ή οι άνθρωποι που είναι στη λύθη, ή οι άνθρωποι που είναι το συμφέρον, το θέλω και δεν καταλαβαίνουν ορισμένα πράγματα, είναι φυσικό να παίζουν αυτά τα παιχνίδια που έχουν βγει για αυτή τη ζωή. Η διαίρεση λοιπόν των ψυχών τι κάνει? Πείτε λοιπόν ότι εγώ γίνομαι πρωθυπουργός ή βασιλιάς και ξεκινάω και κάνω ορισμένα πράγματα και έτσι λοιπόν δεν, αυτά τα πράγματα είναι αρνητικά. Γιατί δεν ήξερα όλη αυτή η εξουσία που είχα, πώς να τη χειριστώ, να έχω win-win, και επειδή ήταν win για ένα μέρος, δηλαδή κέρδος, έτσι, οι άλλοι λοιπόν είχαν ζημία, έτσι. Και εγώ δεν καταλάβανα πόσο ζημία έκανα με τις πράξεις μου, γιατί ήμουν συστημικός, ας το πούμε έτσι. Αυτή λοιπόν η ανισορροπία έρχεται και μεταμπαίνει στην ψυχή. Η ψυχή λοιπόν αυτόματα τι θα κάνει, λόγω της ανισορροπίας και εγώ πέρασα καλά και μια χαλά και τρίλι 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 και ωραία και δοξάστε με. Ναι ή όχι? Η μία εσάρκωση αυτόματα λοιπόν θα κάνει, θα σπάσει σε διάφορες άλλες εσαρκώσεις, τα λέγαμε, θα δημιουργήσει αυτόματα χωροχρόνους για να παιχθούν ακριβώς εκείνα τα βιώματα, ώστε να συλλάβουμε ορισμένες φορές τα πράγματα εκείνα όταν μας τα κάνουν άλλοι, αυτά που κάναμε εμείς στην προηγούμενη εσάρκωση δηλαδή. Έτσι λοιπόν τι γίνεται, παραδείγματος χάρη, όταν ψάξαμε και είδαμε συγκεκριμένες, για λόγους επιστημονικούς, συγκεκριμένες ψυχές που ήταν εδώ πέρα, το πώς συνεχίσαν την εξέλιξή τους στα αστρικά και πώς ξαναεσαρκωθήκανε, είδαμε λοιπόν ότι αυτό που λέμε με την έννοια την ψυχή του
του εσαρκωμένου που ήταν εδώ ο Αδόλφος Χίτλερ στη Γερμανία, ότι εσαρκώθηκε σε πολλά παιδιά που ζήσανε μέχρι το 2020, περίπου που ζήσανε μόνο 20-15 χρόνια. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί πέρασανε δύσκολες καταστάσεις και από τα 7 παιδιά που γεννήθηκαν, τα λέγαμε, που ήταν κομμάτια, έτσι, από την ψυχή που κομματιάστηκε, αυτή που λέμε λοιπόν του Χίτλερ, αυτή η ψυχή λοιπόν κομματιάστηκε σε 7 παράλληλες πραγματικότητες, παράλληλες χρονογραμμές. Από τις 7 μόνο μία πέρασε όλα αυτά τα δράματα που πέρασαν όλες. Οι ψυχές λοιπόν, επειδή είχαν ελαττωμένες, βγήκανε παραπληγικοί, βγήκανε άνθρωποι που δεν μπορούσαν να κρατήσουν μέσα την βιοενέργειά τους. Εν πάση περιπτώσει, κανένα δεν πέρασε μέσα από τα δράματα και τις ασθένειες που είχε τα 20 χρόνια. Ένα αυτό που πέρασε τα 20 χρόνια ήταν και αυτό που έκανε μετά την ολική ριζική αλλαγή, μετά τις εμπειρίες των παράλληλων εαυτών που είχε εδώ πέρα στη γη, και όλος αυτός ο πόνος μεταφράστηκε και ξεκίνησε και έχει πάρει τη θετική οδό και τώρα κάνει, θα λέγαμε έτσι, τα ανάλογα πράγματα, την ανάλογη ισορροπία, φωτίζεται η ψυχή αυτή για να μπορεί να επιφέρει εις πέρας όλο αυτό το πέρα το πράγμα που η μεγαλύτερη, θα λέγαμε, ψυχή του στις ανώτερες διαστάσεις διάλεξε για να έρθει σε ισορροπία. Από εδώ λοιπόν η έννοια του κομματιού, της εσάρκωσης του ενός από τη διάσπαση, θα λέγαμε, της ψυχής που κάποτε εσάρκωσε το Χίτλερ και πήρε όλη αυτή, θα λέγαμε, την ανισορροπία, έπρεπε να την ισορροπήσει. Βλέπετε λοιπόν, γι' αυτό κατακαιρματίστηκε σε διάφορες λοιπόν διαχωρισμούς, όπου αυτός ο διαχωρισμός, λόγω που ήταν λιγότερο φως σε κάθε, δεν πήγε όλο το φως σε μία εσάρκωση, πήγε ένα κομμάτι φωτός σε κάθε εσάρκωση, γι' αυτό και επειδή όπως εμείς τον εαυτό μας όταν ελαττωνόμαστε λειτουργούν εν μέρη και δεν λειτουργούμε ολικά, έτσι λοιπόν αυτές οι μικρού φωτός ψυχές δεν μπορούσαν να επιφέρουν μεγάλες δημιουργίες. Αποεβιώσανε εκτός από μία που συνέχισε για να φέρει λοιπόν όλα τα αποτελέσματα των παράλληλων εαυτών. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν τόσο εσωτερικές, έτσι, και ενεργειακές καταστάσεις που βέβαια ανήκουν στην επιστήμη του προφανούς, γιατί όπως πάνω έτσι και κάτω. Απλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει την αντιστοιχία μέσα των δύο εγκεφάλων και να ενώσει τις διαστάσεις. Όταν όμως εμείς δημιουργούμε όλες αυτές τις συνδέσεις μεταξύ τους, και τώρα πάω και συνδέσεις μου στο μυαλό να μιλήσω λίγο για τα αρχαία ελληνικά και την αριθμομετρία και την γραμματομετρία που κάνουν. Καταλαβαίνουμε ότι, παιδιά, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως τα λένε διάφοροι και διάφορες. Υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις που ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει. Και ο καθένας λοιπόν τη φτιάχνει βάσει το δικό του μυαλό, τις δικές του πεποιθήσεις, έτσι, μία οδό, για να μπορεί και αυτός να καταλάβει στο επίπεδο που είναι. Φυσικά δεν κατακρίνουμε τον καθένα, ναι, γιατί αναλόγως ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ξέρουμε πραγματικά αν αυτό που ονομάζεται ότι είναι, το υποστηρίζει. Βλέπετε, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Ποτέ δεν αντιδικούμε με κανέναν, γιατί όλοι έχουν το επίπεδό τους. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν υπάρχουν τα μέτρα για να μετρήσει ο καθένας αυτό που δηλώνει. Αυτή είναι μόνο η διαφορά. Έτσι, για να καταλάβουμε. Τώρα, όσον αφορά τα αρχαία ελληνικά, έχουμε μπει σε μια κατάσταση διανοητισμού. Για να καταλάβει ο άνθρωπος λοιπόν αυτό που σας είπα την άλλη φορά που έγινε στην αρχαία Ελλάδα. Ο διανοητισμός, γιατί έτσι ήταν η εξέλιξη του ανθρώπου να εστιάσει πιο πολύ στο νου του, στο φυσικό νου του για τη φυσική πραγματικότητα, και αντί να φτιάχνει την τεχνολογία μέσα του, να τη φτιάχνει έξω την τεχνολογία. Ακούω πολλούς φίλους λοιπόν και μου εξηγούν τα αρχαία ελληνικά και καλά κάνουν και έτσι πρέπει και να δημιουργήσουν ορισμένα πράγματα, γιατί όπως είπαμε τα γράμματα είναι και αριθμοί. Αλλά όλα είναι συσχετισμένα μεταξύ τους. Το να καταλάβεις λοιπόν εσύ ορισμένα γράμματα και να αρχίσεις να κάνεις όλα αυτά τα παιχνίδια που αναγραμματίζουν και διάβαζουν και βγάζουν αριθμούς και βάζουν μπροστά άρθρα, βάζουν τον ι, βάζουν ολόκληρη φράση μόνο και μόνο για να δούνε τελικά αυτό που η συνείδησή τους τους επιτρέπει να δούνε, το μπερδεύουν και νομίζουν ότι το κάνουν οι αριθμοί. Όταν εγώ λοιπόν ξέρω ότι η φυσική πραγματικότητα ενώνεται παντού και έχει σχέσεις παντού και συνδιασυνδέσεις παντού, είναι θέμα συνείδησης να μπορώ να φτιάχνω μέσω των λέξεων την ουσία που θέλω να πάει ο νους μου. Ξέρω λοιπόν πολλές φορές
ότι υπάρχει αυτό το γράμμα, καθώς είπαμε τα γράμματα και αριθμοί είναι το ίδιο, σαν να μου λένε 3 και 2 κάνει 5. Βάλτε όπου 3 μία λέξη, βάλτε όπου 2 μία άλλη λέξη. Και ότι η αξία αριθμητική τους είναι και των 2, θα λέγαμε, βγάζει το σύνολο 5. Ξέρω ότι 5 λοιπόν φτιάχνεται και με το 4 και με το 1. Ξέρω ότι 5 φτιάχνεται με το 4,9 και το 0,1. Ξέρω ότι φτιάχνεται με το 2,5 με το 2,5. Άπειροι αριθμοί φτιάχνουν το 5. Το 5 λοιπόν είναι η ουσία που πρέπει να βρούμε. Το να βρούμε κάθε φορά τους σχετισμούς, πώς κάθε φορά οι λέξεις μεταξύ τους ταιριάζουν, αυτό είναι η μισή δουλειά. Πρέπει να μπούμε στον τύπο, το τι σημαίνει το 5. Έτσι βλέπω πολλές φορές και μου βγάζουν λέξεις και μία λέξη ταιριάζει με την άλλη και μία λέξη ταιριάζει με την άλλη και μία λέξη ταιριάζει με την άλλη. Άρα έχουν την ίδια ουσία, αλλά ναι, αλλά ποια είναι η ουσία. Για να φωτιστούμε λοιπόν πρέπει να μπούμε ακριβώς σε αυτή την ουσία και να χρησιμοποιήσουμε εμείς λοιπόν τη γλώσσα, γιατί να καταλάβουμε ότι και η γλώσσα είναι ένα εργαλείο. Δεν θα γίνουμε έρμεα της γλώσσας. Η γλώσσα απλά είναι ένα εργαλείο. Τα μαθηματικά και αυτά είναι ένα εργαλείο που έχουν φτιαχτεί να μας βάζουν σε μία τάξη και να μπορούμε να συλλάβουμε ορισμένα αρχέτυπα που υπάρχουν. Όμως, όταν εμείς μπαίνουμε στο λαβύρινθο που μπήκε ο Οδυσσέας, αυτό εξηγούμε. Ότι δεν χρειάζεται να βρεις όλους τους συσχετισμούς για να φτιάξεις το 5. Υπάρχουν άπειροι και αυτό η συνείδηση σου κάνει. Άπειροι σχετισμοί για να φτιάξεις το 5. Άπειροι σχετισμοί για να δεις τη μορφή. Άπειροι σχετισμοί, άπειρα σενάρια για να πάρεις ένα μάθημα. Άπειρες μορφές για την ίδια ενέργεια. Άπειροι σχετισμοί μεταξύ τα μόρια, τα κύτταρα. Άπειροι σχετισμοί. Γι' αυτό λέμε το άπειρο, το 8. Έτσι, γι' αυτό λέμε το άπειρο. Και το 7 είναι η δημιουργία και το 8 είναι το άπειρο. Αλλά στην πραγματικότητα το ίδιο το 1 τι κάνει, αρχίζει και παίρνει το ίδιο πάρα πολλές μορφές και εμείς ζούμε, θα λέγαμε, στην κατάσταση του άπειρου. Γιατί εδώ βλέπουμε συνέχεια τα ίδια πράγματα, αλλά σε διαφορετικές μορφές. Και όταν εμείς δεν φύγουμε από την γοητεία της μορφής, όταν δεν φύγουμε από τη γοητεία του λαβύρινθου του νου, πάντοτε θα τριγυρνάμε, έτσι, και θα βλέπουμε κάθε φορά το σύμπαν να φτιάχνει μία έτσι, τα μόρια, τα κύτταρα μία αλλιώς, μία έτσι, μία αλλιώς, αλλά είναι τα ίδια. Είναι η ίδια ενέργεια. Η ψυχή σας είναι η ίδια ενέργεια. Σαρκώνεται μία έτσι, σαρκώνεται μία αλλιώς. Ο Θεός είναι η ίδια ενέργεια. Μια φορά επεκτείνεται έτσι, μια φορά αλλιώς. Όλα είναι η ίδια ενέργεια. Αλλά στον κόσμο εδώ πέρα, θα λέγαμε, τη συσχέτιση, όπου αυτό θα είναι και το επόμενο θέμα της αφύπνισης των ανθρώπων, να δούνε πώς μπορούν να τα συσχετίσουν όλα. Όταν λέμε να τα συσχετίσετε, εννοούμε ότι θα αρχίσουν να δουλεύει ο νους, θα λέγαμε, το μεσολόβιο πιο πολύ. Όταν κάθε φορά λοιπόν εμείς συσχετίζουμε το πάνω και το κάτω, συσχετίζουμε, θα λέγαμε, αυτό που εδώ πέρα φαίνεται διαφορετικά, δηλαδή ότι έχει διαφορετική ταχύτητα, γιατί όλη η διαφορετική ταχύτητα μας δίνει την έννοια της διαφοράς. Κάθε τι διαφορετικό είναι διαφορετική ταχύτητα, διαφορετική συχνότητα. Το πράσινο για να είναι πράσινο, το κόκκινο, εγώ, εσύ, το μάτι, το φρύδι, όλα είναι διαφορετική ταχύτητα. Γι' αυτό λέγεται διαφορά. Την ταχύτητα λοιπόν τη φτιάχνει ο Δίας, ο νους. Κάθε φορά που μπαίνουμε λοιπόν στη διαφορετική ταχύτητα μέσα μας, αλλάζει ο κόσμος έξω. Κάθε φορά λοιπόν που μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο ταχυτήτων, σαν να πηγαίνουμε δια ταχύτητα, ο ένας βλέπει τον άλλον. Γιατί τρέχουμε και δύο με 80 χιλιόμετρα την ώρα. Αν ο άλλος φύγει με 100, θα εξαφανιστεί. Γι' αυτό σας είπα πολλές φορές για τα όντα που ζουν σε παραπάνω ταχύτητες από αυτή που ο νους μας μπορεί να συλλάβει, οι κατώτερες ή ανώτερες, δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε εμείς. Φαντάζονται σαν φως ότι έρχονται και φεύγουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλω να σας πω για τη διάσπαση της ψυχής, για τη διάσπαση του εαυτού μας, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε εμείς μέσα από το γραμμικό χρόνο. Και αυτό που είναι να κάνουμε, να καταλάβουμε ότι εφόσον ζούμε λοιπόν σε διάφορους κύκλους, όσο πάνω έτσι και κάτω, ακριβώς οι συνθήκες υπάρχουν λοιπόν. Η επιστήμη του προφανούς έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει να μπορείς να βλέπεις παντού τα ίδια μοτίβα, τα ίδια fractals. Έτσι, και να καταλάβεις λοιπόν και να ξεκινήσεις να βλέπεις τους σχετισμούς. Όχι να χάνεις τους σχετισμούς, αλλά να καταλάβεις τον τύπο. Τότε, μόλις καταλάβεις τον τύπο, η ζωή γίνεται απλή, από περίπλοκη. Όλη η περιπλοκότητα είναι το πόσο επαφές και σχετισμούς έχει κάνει η φύση. Εμείς είμαστε περίπλοκα όντα γιατί έχουν περιπλακεί πάρα πολλές διαστάσεις για να φτιάξουν αυτό το πολυδιάστατο όν που είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε περίπλοκα και πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας, είναι ακόμα πιο δύσκολο να βγούμε από την περιπλοκότητα και να πάμε στην απλότητα.
Κάθε φορά η περιπλοκότητα είναι σαν να βάζει παραπάνω περιορισμούς στο φως για να μην μπορούμε να έχουμε 100% τη συνείδησή μας και έτσι την πολύ περιπλοκότητα να κάνουμε focus σε ένα πράγμα και το άλλο να το λέμε υποσυνείδητο. Άρα όταν εμείς φτιάξαμε τεράστια περιπλοκότητα έτσι και δεν ήμασταν παλιά σαν τις αμοιβάδες, έτσι, μονοκύτταροι οργανισμοί και τώρα γίναμε όλα αυτά τα πράγματα και μετά εξελιχθούμε και σε άλλα, βλέπετε όλη πολύ αυτή η περιπλοκότητα μέσα μας δημιουργεί περιορισμούς, οι νόμους, οι κανόνες για να μπορούν να συσχετίζονται και όλο αυτό το πράγμα τώρα εδώ το κρατάει αυτό που λέτε το εγώ μου, το πραγματικό, το ολικό, η ψυχή μου και κρατάει το σώμα μου. Γι' αυτό λοιπόν πολλοί άνθρωποι όταν έχουν προβλήματα διανοητικά, προβλήματα ψυχολογικά που λέμε, τι βλέπετε, νιώθουν κομματιασμένοι. Νιώθουν ότι δεν μπορούν να συντάξουν τον εαυτό τους. Personality disorder. Δεν έχουν μια τάξη μέσα τους. Νιώθουν διαλυμένοι. Ότι άλλο κομμάτι θέλει εκείνο, άλλο κομμάτι θέλει εκείνο, άλλο κομμάτι θέλει εκείνο και δεν μπορώ να έρθω, να φτιάξω τον εαυτό μου, να τον μαζέψω. Δεν λέμε καμιά φορά μαζέψουν. Συγκρατήσουν. Έτσι, γιατί έχεις διαλυθεί στην πραγματικότητα. Βλέπετε, ισχυρό εγώ, ισχυρή ψυχή, ισχυρή εγκράτεια μέσα βαστάει το κορμί σας σε μια κατάσταση που το λέει σώμα μου φυσικό, σώμα μου συναισθηματικό, σώμα μου διανοητικό. Όταν εσείς λοιπόν το εγώ σας είναι να φύγει από εδώ όταν πεθαίνετε και όταν πεθαίνουμε τι κάνει, το σώμα διαλάει. Έτσι τα σώματα διαλάνε κάθε φορά που φεύγει αυτή η συνείδηση που τα κρατάει. Γιατί όλες οι μορφές δεν είναι τίποτα άλλο από μια συνείδηση που κρατάει ένα κομμάτι ενέργειας, που μορφοποιεί την ενέργεια. Η συνείδηση που μορφοποιεί την ενέργεια. Αυτή είναι πάντα η Αγία Τριάδα. Η συνείδηση που μορφοποιεί την ενέργεια. Συνείδηση, ενέργεια, μορφή. Αυτά είναι πνεύμα, έτσι, σώμα και ψυχή. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ερωτήσεις, γιατί αρκετά είπαμε και σήμερα, έτσι πιάσαμε μερικά θέματα. Οτιδήποτε λοιπόν τα υπόλοιπα θέματα θα είναι βάση των δικών σας ερωτήσεων. Για πάμε να δούμε τώρα τι καλά πράγματα μας γράφουν εδώ οι φίλοι μας. Λοιπόν, ωραία με τις καλησπέρες, σας χαιρέτησα. Τι σημαίνει έχω αξιώσει το τώρα, λέει η Τόνια. Σημαίνει ότι κάθε στιγμή ο εγκέφαλός μας εστιάζει σε ορισμένα πράγματα που λέμε γεγονότα. Επειδή δεν μπορεί να συλλάβει όλη τη ροή, όλο το συμβάντων, όλο του κόσμου, έχει εστιάσει σε μερικά αυτά που τον ενδιαφέρουν βάσει των πεποιθήσεων που έχει για να γίνεται και αντιληπτή λοιπόν η κατάσταση της συνείδησης και του γραμμικού χρόνου. Όταν λοιπόν εσύ έχεις, θα λέγαμε, ένα αλφα ποσοστό συνείδησης, μόνο αλφα τύπου γεγονότα μπορείς να πιάσεις. Είναι σαν να κόβουμε όλη τη ροή σε κομμάτια, τα κομμάτια της συνείδησής μας. Κάθε φορά λοιπόν που εσύ βλέπεις και ονομάζεις κάτι σαν γεγονός, δεν πάει να πει ότι είναι μόνο αυτό και τα άλλα όλα δεν γίνονται ή δεν υπάρχουν. Απλά εσύ εκεί εστιάζεις. Η αξίωση του τώρα ήταν όταν δεν μπορούμε να συνδέσουμε το γεγονός κάπως και να το φτιάξουμε ώστε να έχουμε όφελος. Άρα μερικές φορές όταν εμείς δεν βρίσκουμε κάπως να το συνδέσουμε για να πάρουμε ένα μάθημα, ένα όφελος, μια χαρά, οτιδήποτε γνώση, φως από αυτό το γεγονός, είναι φυσικό λοιπόν να περιμένουμε να περάσει γιατί νομίζουμε ότι είναι άχρηστο. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ένα διάλειμμα, αντί να είναι άχρηστο και να χαλαρώσουμε. Άχρηστο όμως δεν είναι. Και ειδικά ο κόσμος που είναι φυγόπονος, τι κάνει, άχρηστο τον πόνο που περνάει. Ενώ τον πληρώνει τόσο πολύ, τον κάνει άχρηστο. Άρα πολλές φορές όταν λέμε αξιώσουμε το τώρα, είναι να καταλάβουμε ότι όπως πάνω στη σκηνή, ο ηθοποιός, για να φτιάξει ένα έργο, πολλές φορές έτσι παίρνουν τις κάμερες τις ίδιες, τους ανθρώπους τους ίδιους, τους ηθοποιούς τους ίδιους, για να σου δείξουν όχι την ώρα που πέφτει το πιστολίδι ή το ξύλο ή το σεξ ή τα υπόλοιπα, να σου δείξουν μερικές στιγμές ότι πάει ο άνθρωπος σπίτι του ή κυκλοφοράει από το ένα σπίτι να πάει στο άλλο. Αυτές οι σκηνές χρειάζονται έτσι και για να πάρεις μια ανάσα και να μην είσαι συνέχεια στη δράση και για να καταλάβουμε ότι εν πάση περιπτώσει το έργο θέλει να σου δείξει και ότι έχει μια γραμμή. Έτσι ακριβώς και σε σένα. Ναι. Υπάρχουν στιγμές που βασικά χρειάζονται πάλι όλη η δύναμή σου για να τις φτιάξεις. Άσχετα στη μια στιγμή κερδίζει το εκατομμύριο και στην άλλη στιγμή πηγαίνει στο περίπτερο για να αγοράσει τσίκλες. Το θέατρο είναι θέατρο. Πάλι η ίδια δύναμη έχει μέσα σου για να το φτιάξει. Με αυτή την έννοια λοιπόν, πολλές φορές φτιάχνει στιγμές που επειδή η συνείδησή σου δεν μπορεί να την ενώσει με κάτι αξιόλογο και να καταλάβει για ποιο λόγο υπάρχει ή να τη χρησιμοποιήσει, έστω και για ξεκούραση, εκείνη την ώρα το απαξιώνουμε.
ή όταν πονάς. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει. Αν λοιπόν εμείς αξιώσουμε το τώρα, θα δούμε ότι κάθε στιγμή ότι υπάρχει, γιατί υπάρχει μια αιτία, υπάρχει λόγος. Αλλιώς δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή και θα έρχονταν κατευθείαν το επόμενο σενάριο που εσύ θα καταλάβαινες σαν κάτι άξιο. Λοιπόν, το εξηγήσαμε αυτό, προχωράμε παρακάτω. Λέει Δήμητρα, καλησπέρα, πέρα ως πέρα, μόνο εγώ λέει δεν ακούω καλά. Τώρα αυτό, Δήμητρα, τι ερώτηση είναι. Αυτό είναι ερώτηση αυτογνωσίας. Ξέρεις, καμιά φορά ρωτάμε, μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα. Λοιπόν, okay, καταλαβαίνουμε. Ο καθένας έχει τη δική του ακουστική ικανότητα, το δικό του υπολογιστή, άλλος έχει κινητό, άλλος το έχει κοντά στα αυτή, άλλος έχει ακουστικά. Το μικρόφωνο μου να είναι χαλασμένο λοιπόν, έτσι. Ρωτάς με λίγα λόγια. Τι να πω, μπορεί. Μπορεί. Λοιπόν, άλλωστε τι είπαμε. Το μικρόφωνο εδώ είναι, να το. Ίσως να πρέπει να το έχω πιο κοντά στο στόμα τις άλλες φορές. Μπορεί. Λοιπόν, θα σκύβω γιατί μιλάω. Δεν είναι καθόλου καλός ο ήχος, είναι χαμηλός, δεν πειράζει. Εντάξει, θα το ξαναγράψουμε. Μόνο σε άλλους παιδιά το σηκώσουμε. Έτσι, αυτοί που δεν ακούτε, το ξαναακούσετε στο YouTube, έτσι. Λοιπόν, λέει η ζωή, όταν τελειώσει, θέλω να σε κάνω λέει, μια αγκαλιά να ισορροπήσουμε. Ωραία. Μπράβο, ρε ζωή. Να κάνει μια αγκαλιά για να ισορροπήσουμε. Καλησπέρα και από μένα από την Άξο. Καλησπέρα. Ο ήχος είναι λέει. Άρα τελικά βλέπετε το μικρόφωνο είναι, εγώ δεν μιλάω κοντά. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, το τελευταίο καιρό έχουμε ένα θέμα, αν είναι για το μικρόφωνο ή εγώ δεν μιλάω τόσο δυνατά, θα δούμε. Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας είπαμε ακούει, το θέμα είναι αυτοί που ακούνε. Το θέμα είναι αυτοί που ακούνε μέχρι τώρα και μπορούνε να γράψουν καμία ερώτηση, γιατί δεν βλέπω καμία ερώτηση πέρα του μικροφόνου, οπότε θα συνεχίσουμε να λέμε τα δικά μας. Λοιπόν, λέει ο Νάσος, με ποιο τρόπο γνωρίζουμε ότι οι ψυχές αυτών των παιδιών ήταν από τα κομμάτια της ψυχής του Χίτλερ. Για ποια παιδιά, εγώ σου είπα πώς λέγονται τα παιδιά ή ό,τι κάνανε. Απλά σου είπα, σου εξήγησα ακριβώς τι κάνουμε. Κοιτάμε πώς εμείς βλέπουμε την ενέργεια, το φως, πώς διαιρείται και πηγαίνει. Εγώ δεν είπα ότι ξέρουμε ακριβώς τα παιδιά ποια ήταν και τι κάνανε. Βλέπουμε όμως από το πόσο κάθε φορά δυναμική έχει μια ψυχή, πόσο πολύ θα εκτελέσει εδώ πέρα έτσι τη μορφή της. Υπάρχουν ψυχές λοιπόν που σε εισαγωγικά δεν μπορούν να έχουν τόσο μεγάλη δύναμη και καταλαβαίνεις ότι ίσα ίσα έρχονται εδώ πέρα και βγαίνουν καχεκτικές. Δεν μπορούν να ολοκληρώσουν, να κατεβάσουν, να ολοκληρώσουν, να γιώσουν το φως τους ή δεν είναι αρκετό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς λοιπόν ή τι αρρώστια είχαν ή τι κάνουν οτιδήποτε. Απλά όταν ξέρεις ότι ένα φως είναι τρεμοπαίζει, καταλαβαίνεις ένα κερί ας πούμε ότι είναι λίγο και τρεμοπαίζει και ότι είναι μικρό, θα σβήσει σε λίγο. Κάπως έτσι το καταλαβαίνουμε, για να το καταλάβεις, έτσι. Γι' αυτό δεν δίνουμε παραπάνω πληροφορίες με την έννοια των σεναρίων, έτσι, πάνω στη σκηνή εδώ πέρα που παίζουμε. Ακριβώς. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί δεν μας ενδιαφέρει ακριβώς το πολύ πρώτον και δεύτερον, είναι τόσο πολύπλοκα τα πράγματα, επιπληθύνεις στα σενάρια, έτσι, που όπως σας είπα πριν, όταν μιλάμε για περασμένες ζωές, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μιλάμε πάντοτε διαισθητικά και για ενέργειες. Άλλωστε, δίναμε ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα, αλλά βλέπεις και να το κάνει. Οκ. Λοιπόν.